Ξημερώματα Κυριακής, ένας νεαρός άντρας επιχείρησε να σηκώσει τα ταμεία από σούπερ μάρκετ στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου. Ο 23χρονος εισήλθε στην επιχείρηση με στόχο να αποσπάσει το ποσό των 5.360 ευρώ, όμως στάθηκε άτυχος καθώς έγινε αντιληπτός μέσω του συστήματος ασφαλείας της επιχείρησης. Περίπου στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πήρε τηλέφωνο την αστυνομία με τις αρχές να σπέβδουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν επαυτοφόρο το δράστη. Και μέσα στο σούπερ μάρκετ είχε αφήσει τα χρήματα αυτός, 5.000 είχε αφήσει μέσα στο σούπερ μάρκετ. Λίγο δύσκολο. Εφόσον την έχεις πάθει μία φορά, φυλάζεσαι για δεύτερη. Έτσι νομίζω εγώ. Μη σου συμβεί. Ξέρεις πώς αισθάνεται τώρα αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι ωραίο. Δεν αισθάνεσαι ασφάλεια. Εγώ δεν αισθάνομαι φόβο στο Ατσιπόπουλο. Θα κυκλοφορήσω και το βράδυ και τις παρέες μου θα κάνω. Ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ φαίνεται πως ειδοποιήθηκε μέσα στη νύχτα μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, ενημερώνοντας τις αρχές που έφτασαν στο σημείο πριν προλάβει ο 23χρονος να τραπεί σε φυγή. Κάτοικοι της περιοχής φαίνονται φοβισμένοι στο άκουσμα μίας ακόμα κλοπής. Τι εγκληματικότητα υπάρχει, υπάρχει. Τι θα λέμε τώρα, ότι δεν φοβόμαστε. Φοβόμαστε. Και από εκεί και μετά, τι γίνεται. Πού να προλάβει και η αστυνομία. Είναι τόσα περιστατικά, τόσα γίνονται. Πού να προλάβει. Εδώ έχουμε να δούμε χωροφύλακα να είμαι κάτι χρόνια. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, ότι αστυνομεύεται η περιοχή. Όχι βέβαια. Αν περάσει κανένα 100 απάνω και άλλο ένα 100 κάτω, αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας είναι γνώριμος στις αρχές και θεωρείται πιθανό να αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας.